Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των δημοτών της πόλης των Τρικάλων να διευθετήσουν τα χρέη τους, καθώς πολλοί από αυτούς έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Συγκεκριμένα, οι Τρικαλινοί ενταγμένοι πλέον στη ρύθμιση των 100 δόσεων για την αποπληρωμή των χρεών τους, φαίνεται πως έχουν συμβάλει σημαντικά στη συγκέντρωση ενός μεγάλου ποσού στα ταμεία του Δήμου Τρικαίων, ποσό της τάξης των 485.000 ευρώ. Στα Τρίκαλα, μάλιστα, 2.410 δημότες έδειξαν το ενδιαφέρον τους να διευθετήσουν τις οφειλές τους, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση να παίρνει παράταση μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου για όποιους οφειλέτες επιθυμούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ρύθμιση αυτή αφορά σε χρέη από τέλη, φόρους, κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας, πρόστιμα, μισθώματα έως και 100 δόσεις. Στην τηλεόραση 10 μίλησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Κώστας Ψύχος, τονίζοντας ότι πολλοί ήταν οι Τρικαλινοί που θέλησαν να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή προκειμένου να βάλουν μια τάξη στις οφειλές τους, ενώ όσον αφορά στο πακέτο για όλες τις ρυθμίσεις που εξετάζει η κυβέρνηση, επισήμανε πως ακόμη δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση. Η ρύθμιση είναι σε εξέλιξη, λήγει 31 Δεκάτου. Ήδη έχουν προσέλθει οι δημότες στο Δήμο περίπου στους 2.500, είναι 2.469 για την ακρίβεια. Έχει ρυθμιστεί ένα ποσό κοντά στα 2.200.000 και έχουν εισπραχθεί 409.000 περίπου. Προσδοκούμε μέχρι τέλος του χρόνου να έρθουν και οι υπόλοιποι δημότες, γιατί όπως είπαμε και άλλες φορές, αυτή η ρύθμιση είναι προς τους εφέροντους, είναι πάρα πολύ καλή και ίσως να μην ξαναβγεί από ό,τι είπε η κυβέρνηση τέτοια ρύθμιση. Μπορούν δηλαδή μέχρι τέλος του χρόνου όταν ρυθμίσουν να γλιτώσουν τις προσαυξήσεις, τις οποίες είναι αρκετές και ειδικά για παλιές οφειλές είναι υπέρογκες, και είναι ευκαιρία τώρα να εξοπλίσουν όλο το ποσό και να απαλληφθούν όλες οι προσαυξήσεις ή μέρος αυτών, ανάλογα με τις δόσεις που θα κάνουν. Πληροφορούμαστε ότι η κυβέρνηση εξετάζει μια ρύθμιση πακέτων για όλες τις οφειλές. Ναι, κάτι άκουσα και εγώ, αλλά ακόμη δεν έχει έρθει κάτι. Θα συνημερώσουμε και τον κόσμο όταν θα έχουμε στοιχεία επίσημα.